Δεν μπορεί ο καθένα, επειδή εσύ είσαι δημόσιο πρόσωπο και έχει ανοιχτό από κάτω το. Για στο κάτω κάτω, ποιο σου δώσε εσένα το δικαίωμα να με σχολιάσει. Σε οτιδήποτε. Και δεν, μαμά να μην είσαι. Δεν με γουστάρει. Δεν σου αρέσει αυτό που κάνω. Πάψε να με ακολουθεί. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Δεν σταματούν να σε ακολουθούν. Μπαίνουν και μέσα στο προφίλ σου και προσπαθούν να επιβληθούν μέσα στη ζωή σου με ένα σχόλιο, με ένα ηχητικό, με ένα μήνυμα, με το οτιδήποτε το οποίο μπορεί να σε προσβάλλει. Εγώ, α πούμε, για παράδειγμα, χθε το απόγευμα. Πήρα ένα ηχητικό μήνυμα από μία μητέρα δύο παιδιών που πραγματικά συγκλονίστηκα το ότι έδωσε χρόνο στο να μπει στα social media μέσα σε μία άλλη κοπέλα, παρόλο που είναι μητέρα και θα έπρεπε τον χρόνο της να τον διοχετεύει στα παιδιά της, να μου γράψει. Σχετικά, ας πούμε, τώρα με το παιχνίδι και το αν εμείς είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί και το τι ακριβώς κάνουμε για τα λεφτά και το αν εγώ θέλω να παντρευτώ και να κάνω ένα πλούσιο γάμο ή αν θέλω ακριβό νηφικό. Και πραγματικά δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό το οποίο μου έλεγε μία γυναίκα η οποία δεν με ξέρει, δεν μπορεί να ξέρει τι ανάγκες έχω εγώ, δεν μπορεί να ξέρει την οικογένεια του Άρη, τι ανάγκες έχει η οικογένεια του Άρη και του κάθε Άρη εκεί πέρα έξω. Και για ποιο λόγο μπορεί ένας άνθρωπος να υπομένει μια κατάσταση γιατί να διεκδικεί κάτι. Εντάξει, αυτό είναι ένα βήμα όμως που δίνουν τα social πλέον. Ναι, Δημήτρη. Και ο καθένας μπορεί να εκφράσει την άποψή του. Να κοιτάξει ο καθένας στη δική του ζωή. Αυτά είναι άρρωστα ναι, αυτά. Η δική του ζωή. Είναι όταν είσαι πράγμα. Καλά με τον εαυτό σου όμως και ξέρεις ποιος είσαι. Ρε παιδί μου, ναι, δεν δίνεις μεγαλύτερη σημασία σε κάτι κακοπροαίρετο που μπορεί κάποιος να σου γράψει και να σου πει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει. Επίσης από την άλλη πάλι, όλο αυτό το πράγμα, εντάξει, αν ήθελαν και οι ίδιοι, θα μπορούσαν να μην του δώσουν και μεγαλύτερη έκταση. Γιατί όλη αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να κάθεσαι εκεί αμέτωχος και να δέχεσαι βέλη, οργή, θυμό. Δεν γίνεται εσύ, Δημήτρη. Κάποια στιγμή θα απαντήσω. Δεν κατάλαβα. Τι είμαι δηλαδή. Πόσο βουνό να είσαι πια, πόσο να αντέχεις, να δείξεις τόσα μικρά. Δεν είναι για να δέχομαι όλα. Είναι αδιαφορία. Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Ρε, αδιαφορείς. Τα σβήνεις. Μία. Τα σβήνεις δύο. Τα σβήνεις τρεις. Εντάξει, δηλαδή ήμαρτο. Και επίσης είναι ένα ζευγάρι που από την αρχή τη σχέση του για τα πάντα έχουν ολοκληρωθεί. Για το